Να δηλώσω καταρχήν ότι ο αγώνας ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι και δικός μας αγώνας, δηλαδή των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης και των μαθητών μας. Και αυτό δεν το λέμε σχηματικά ή για να εκφράσουμε πιο εμφατικά την αλληλεγγύη μας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, τη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου, αλλά και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Είναι νομίζουμε προφανές ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα απαξιώσει άμεσα τα πτυχία των εκπαιδευτικών και θα τα μετατρέψει από εφόδια για την εργασία σε ένα ακόμα εμπορεύσιμο προσόν. Επίσης θα φέρει τεράστια ανατροπή στα δικαιώματα των συμβασιούχων εκπαιδευτικών που ήδη από το 2019 με τον νόμο Γαβρόγλου έχουν μπει σε ένα ατέρμονο κυνήγι προσόντων είτε για να προσπεράσουν συναδέλφους στους πίνακες των προσλήψεων είτε για να πετύχουν καλύτερη μετάθεση σε μια άλλη ειδικότητα μετά τον διορισμό τους. Αλλά και το ίδιο το δημόσιο σχολείο θα υποστεί αλλαγές όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενο. Και φυσικά μιλάμε για αλλαγές σε αντιδραστική κατεύθυνση. Με βάση λοιπόν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, το κριτήριο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο θα αποτελέσει το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο, το οποίο θα αποκτιέται με εξετάσεις σε κάθε τάξη του λυκείου μέσω τράπεζας θεμάτων. Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι με τον τρόπο αυτό το Λύκειο θα μετατραπεί σε ένα ατέλειωτο εξεταστικό κέντρο, αφού ο ρόλος του θα είναι να προετοιμάζει τους μαθητές για τις εθνικές εξετάσεις. Ενώ τα μη εξεταζόμενα μαθήματα και οι ποικίλες δράσεις της σχολικής ζωής που υπηρετούν τόσο διδακτικούς όσο και παιδαγωγικούς στόχους θα υποβαθμίζονται. Άρα το Λύκειο θα απαξιωθεί ως βαθμίδα της εκπαίδευσης την ίδια στιγμή που στα ιδιωτικά σχολεία καταλαβαίνετε θα γίνεται ένα εμπόριο βαθμών. Τελικά το κριτήριο της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο θα είναι ταξικό, θα είναι η τσέπη των γονιών. Ήδη η ελληνική οικογένεια εξοδεύει μια περιουσία στα φροντιστηριακά μαθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ήδη η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει υψώσει τεράστια εμπόδια στα παιδιά της εργατικής τάξης. Η καταιγίδα των συγχωνεύσεων και καταργήσεων πανεπιστημιακών τμήματων που θα συνοδεύσει και θα ευνοήσει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα πιέσει ακόμα περισσότερο τόσο τις φάσεις όσο και τα οικονομικά των λαϊκών οικογενειών. Αυτοί λοιπόν που στην πράξη κλείνουν τις πόρτες των πανεπιστημίων σε χιλιάδες νέους λένε στη λαϊκή οικογένεια πιο ξεκάθαρα από ποτέ ότι τα παιδιά της θα πρέπει να υπερπηδήσουν το ένα ταξικό εμπόδιο μετά το άλλο για να φτάσουν στο πανεπιστήμιο, αλλά οι πόρτες για ανώτατες σπουδές με πτυχία ήδη αναγνωρισμένα είναι ορθάνυχτες για όσους μπορούν να πληρώσουν. Το φοιτητικό κίνημα, το μαθητικό, το λαϊκό κίνημα καλώς παλεύει απέναντι σε αυτό το πέρα για πέρα άδικο και αντιδραστικό νομοσχέδιο. Ζητάμε λοιπόν και εμείς ισότιμη πρόσβαση στα πανεπιστήμια για να εξαλειφθεί η άνηση αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι μαθητές στη ζωή τους. Παλεύουμε για πτυχία που θα έχουν ενταγμένη τη γνώση και την επαγγελματική κατοχήρωση. Για πραγματικά δημόσια δωρεάν παιδεία όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα.